Υπουργέ, εχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι 800.000 άνθρωποι πέρασαν. Ωστόσο, απέφυγε να πει πόσους αντέχει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν εκτιμήσεις για αυτά τα πράγματα. Ακούστε. Πρώτον, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Ελλάδα τα πράγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις και διωγγώνουμε το πρόβλημα και από την άλλη μεριά κλαθμυρίζουμε για τον τουρισμό. Γιατί σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι αν έχει γίνει ζημιά στον τουρισμό, γίνει στην ΚΟ από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Λοιπόν, ως εκ τούτου, είναι καλό να έχουμε ένα μέτρο στο πώς αναφερόμαστε στα ζητήματα αυτά, όταν παράλληλα ετοιμάζεται να λειτουργήσει η νέα σεζόν η τουριστική. Λοιπόν, αφού είμαστε όλοι στον ίδιο κοινό τόπο, και εγώ το εννοώ και το πιστεύω ότι όλοι μέσα μας κινούμεθα με τη λογική του πατριωτισμού, θα πρέπει να είμαστε λίγο, να μας διακατέχει το μέτρο σε ό,τι αναφέρεται στα ζητήματα αυτά. Υπουργέ, σωστά το λέτε και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αλλά και ο κύριος Μουζάλας είπε 50-70.000 πιστεύω ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα. Ακούστε να σας πω. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν προκαλούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα έρχεται λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή και λόγω της αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει συγκεκριμένες πολιτικές. Είτε αυτά αναφέρεται στην Τουρκία, είτε αναφέρεται στην επανεισδοχή, που και εκεί όταν προσπαθείς, όχι μόνο η Ελλάδα, προχθές μου έλεγε ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, μου λέει είναι για μας δύσκολο να πείσουμε το Πακιστάν, πολύ περισσότερο για την Ελλάδα, όταν αυτά δεν τα έχει επιλύσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία συνολικά το πρόβλημα, προσπαθεί να το μεταφέρει να το περιορίσει σε μια χώρα παραβιάζοντας τις ίδιες τις συνθήκες για αναλογική κατανομή των βαρών. Αυτό λένε οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λένε φορτώστε το σε μια χώρα το πρόβλημα και κλείστε τα σύνορα. Κλεισμένα σύνορα σημαίνει στην Ευρώπη ανάπτυξη. Υπουργέ, αυτή είναι η καταγραφή του προβλήματος. Την απειλεί. Λοιπόν, η καταγραφή του προβλήματος. Αυτή είναι η καταγραφή του προβλήματος. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν λύσεις στο πρόβλημα. Δεν είναι η καταγραφή του προβλήματος. Η καταγραφή του προβλήματος δεν είναι αυτό που σας λέω. Η λύση του προβλήματος είναι να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και λέει όχι η Ευρώπη. Εμείς λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Το θέμα είναι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αποκλεισμένους ανθρώπους όταν κλείνουν τα σύνορα στα βόρεια της χώρας μας. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να σας πω, να τους βουλιάξουμε στο Αιγαίο. Προφανώς δεν λέω κάτι τέτοιο, κύριε Κυρουγκλή. Αν δεν λέτε κάτι τέτοιο, λοιπόν, μην μου βάζετε τέτοια ερωτήματα. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, κινητοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε να διαχειριστούμε σωστά το πρόβλημα, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του. Και εκείνο που εγώ θέλω να σας πω, ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπου και να τους πάμε, το μυαλό τους είναι στα σύνορα. Θέλουν να φύγουν. Σύμφωνο. Αυτό είναι γνωστό. Πέστε μας τώρα. Οι σχέσεις με τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έγινε μια μεγάλη κουβέντα εχθές, η τοπική αυτοδιοίκηση προτείνει, έχει λύσεις, δίνει περιοχές. Ακούστε, η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού συμμετείχε εχθές μαζί με την Εκκλησία, με όλους τους υπουργούς, υφυπουργούς και τους γραμματείς των Υπουργείων που έλαβαν μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη σύσκεψη. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω και το καταθέτω με κάθε ειλικρίνεια είναι, πρώτον, ότι εξεδηλώθηκε η διάθεση να βάλουν πλάτη όλοι. Γιατί όλοι, και αυτό τονίζει την υπευθυνότητα που τους διακατέχει, αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα είναι εθνικό. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εκείνο που θέλω να πω προσθέτως όμως εγώ, είναι ότι πράγματι καλούμεθα να σηκώσουμε ένα βάρος δυσανάλογο των δυνατοτήτων μας. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτή η κατάσταση, η βοήθεια στην Ελλάδα θα έρθει μέσα από την κινητοποίηση της διεθνούς κοινούς γνώμης, που βλέπει με ποιον τρόπο η Ευρώπη από τη μια μεριά αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα και από την άλλη μεριά ένα λαό που ζει αυτά που ζει όλα αυτά τα χρόνια να εκδηλώνει ανθρωπισμό και πολιτισμό.
Εγώ επενδύω σε αυτή την κατάσταση. Προσωπικά λέω την άποψή μου. Δεν κατέχω τη μοναδική αλήθεια, ούτε ορθοτομώ τον λόγο της αληθείας. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πάει χαμένη αυτή η συμπεριφορά του ελληνικού λαού. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Θα υπάρχουν γρήγορα αυτά τα κέντρα που απαιτούνται για να μπορέσουν να μην βλέπουμε εικόνες όπως έμειναν άνθρωποι τη νύχτα έξω. Ακούστε. Έχουμε κινητοποιηθεί, γι' αυτό έγινε αυτή η σύσκεψη, να ενεργοποιηθούν όλοι οι θεσμοί που διαθέτουν δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, οι κατασκηνωτικοί χώροι, που είναι ένα σημείο που μπορεί να εξυπηρετήσει, διότι διαθέτουν οργανωμένες τουαλέτες, εστιατόρια. Λοιπόν, ενεργοποιούμε κάθε δυνατότητα όπου υπάρχει, αλλά πρέπει να σας πω και να σας το πω πάλι και αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν κυρίως να είναι στον άξονα Αθηνών ιδωμένης. Ναι, ναι. Το επισημάνατε και στην ανακοίνωσή σας, ότι να κοιτάξουμε χώρους που να είναι γύρω. Που να είναι πάνω σε αυτό τον οδικό άξονα. Μάλιστα. Δεν το άκουσα. Όχι, και εσείς στην ανακοίνωσή σας λέμε το επισημάνατε αυτό το πράγμα και το είπατε. Ναι. Αλλά και οι ίδιοι το λένε, δεν είναι επειδή το λέτε εσείς προφανώς. Σε πολλά κέντρα που τους έχουμε πάει έχουν φύγει και θέλουν να πάνε ακόμα και μόνοι τους από τον δρόμο στη... Κύριε Υπουργέ, ναι, σε ό,τι αφορά τώρα στον τουρισμό, για πέστε μου τι μέτρα θα ληφθούν. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόβλημα έχουν δύο νησιά, λέει μόνο. Ωστόσο, γενικά, ως εικόνα, σκοπεύετε σε ποια κατεύθυνση θα προχωρήσετε? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και χθες μου πήρε μια συνέντευξη η γερμανική τηλεόραση και μου έλεγαν οι δημοσιογράφοι εκεί, ότι πολλοί Γερμανοί, απλοί πολίτες, θα έρθουν στην Ελλάδα ακριβώς θέλοντας με τη δική τους παρουσία να υποστηρίξουν την Ελλάδα για αυτό που κάνει. Με την έννοια δηλαδή ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που γίνεται εις βάρος της Ελλάδας δεν είναι το λογικό. Αλλά αυτό δεν είναι τουρισμός όμως, αυτός δεν είναι τουρισμός, είναι άλλο πράγμα. Είναι τουρισμό, είναι. Η Ελλάδα λοιπόν φέτος από τα στοιχεία που υπάρχουν και με το κλίμα που υπάρχει, γιατί ακούω διάφορα περίεργα και εγώ μιλώ με κάποιους ανθρώπους στη Ρόδο π.χ. που δεν, όλα τα ξενοδοχεία είναι full. Λοιπόν δεν έχει, εγώ θεωρώ λάθος με το, ο τρόπος με τον οποίο επιχείρησε ο Δήμαρχος Κόνα να αναδείξει το θέμα. Λάθος. Και να το καταλάβει. Διότι όταν δημιουργείς έναν συγκεκριμένο χώρο που περιορίζεις την έκταση του προβλήματος, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στις περιοχές που είναι τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο ψύχρεμοι και νύπτοι. Και ας έχουμε και λίγο μέτρο. Σας ευχαριστούμε. Υπουργέ, καλημέρα, σας ευχαριστούμε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή έχουμε περάσει τις 9 η ώρα. Θα ακούμε ένα μικρό δελτίο, σύντομο δελτίο. Για να έχετε μετά όλο.